Ο πρώτος μας καλεσμένος σήμερα είναι ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην Β' Θεσσαλονίκης. Και κύριε Στολτίδη, πρέπει να παρατηρήσω, να σχολιάσω, να παραδεχτώ ότι διαβάζοντας σήμερα το ριζοσπάστη, τουλάχιστον τα βασικά, έχετε όντως καταφέρει και βλέπετε συνολικά το θέμα. Το θέμα της, εγώ λέω, γεωπολιτική αταξία, πείτε το όπως θέλετε, φασαρία ή αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, συνδυάζεται την απόφαση για μεταφορά πυραυλικού συστήματος στη Σαουδική Αραβία με την συνοδεία ελληνικής φρεγάτας στο γαλλικό, του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στην Μεσόγειο, και όλο αυτό το χαρακτηρίζεται ένα ακόμη βήμα που εκθέτει το λαό σε μεγάλους κινδύνους. Αν θέλει κάποιος όμως να σας αντιπολιτευτεί, θα ρωτήσει, και αυτό θα κάνω εγώ τώρα, ρωτάω. Ωραία, και τι να κάνει η Ελλάδα, να απουσιάζει? Βεβαίως, δεν έχει καμιά δουλειά η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μια δουλειά στη λογική την οποία παρεμβαίνει, γιατί οι αποφάσεις της κυβέρνησης δεν έχουν να κάνουν με τίποτα άλλο από την εξυπηρέτηση συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Και είναι πολύ εύκολο κάποιος να δει στις 21 αποστολές που υπάρχουν με τη συμμετοχή των ελληνικών στρατευμάτων ανά τον κόσμο, και βέβαια την καινούργια την οποία αναφέρεται, δείχνει χαρακτηριστικά ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι της ελληνικής αστικής τάξης έχουν συμφέροντα εκεί, δραστηριοποιούνται και θέλουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Αυτό όμως, ένα, προσανατολίζει τον στρατιωτικό εξοπλισμό της Ελλάδος μακριά από το ζήτημα της άμυνας και τον εντάσσει σε επιθετικές ενέργειες απέναντι σε χώρες ή συνασπισμούς χωρών με τις αντίστοιχες προφανώς συνέπειες από την αντίδρασή τους, έτσι. Αυτό είναι το, ναι. Σας έλεγε κανείς όμως ότι, ωραία, την ώρα κατά την οποία η Τουρκία παρουσιάζει μια υπερδραστηριότητα στην εξωτερική της πολιτική, και μάλιστα βάζοντας και αυτό το καινούργιο δόγμα περί γαλάζιας πατρίδας, θυμάται ότι ο Κεμάλ είχε πολεμήσει κάποια στιγμή στο πλευρό Λίβιον κόντρα στα στρατεύματα του Μουσολίνη, στη Συρία έχει εμπλακεί σαφέστατα, τέλος πάντων παρουσιάζεται ως μια περιφερειακή υπερδύναμη. Εντάξει, η Ελλάδα τι θα κάνει? Δηλαδή θα υποταχθεί? Δεν θα πρέπει να αναπτύξει και αυτή είτε με προβολή επί του πεδίου ισχύως, είτε με διπλωματικό τρόπο την δική της στάση, ότι υπάρχει και αυτή και μπορεί και έχει αυτοπεποίθηση να αντισταθεί στην Άγκυρα και στους σχεδιασμούς της? Κοιτάξτε, άμα το δούμε σαν παιχνίδι, προφανώς θα προβεί στα αντίστοιχα διπλωματικά και στρατιωτικά, στις διπλωματικές και στρατιωτικές κινήσεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ πρέπει να το δούμε σε σχέση με το τι έχει να κάνει αυτό με τα λαϊκά συμφέροντα, με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Γιατί προφανώς η Τουρκία έχει επιθετική στάση, προφανώς έχει τακτική δημιουργία συντελεσμένων, προφανώς έχει υπεριαλιστική στάση απέναντι σε χώρες γείτονες και έχει επιτεθεί για να βάλει καλύτερους όρους στα συμφέροντα της δικής της αστικής τάξης. Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα δεν στέκεται προφανώς, όπως το είπατε, με σταυρωμένα χέρια, και αυτή με την τελευταία αποστολή που αναφέρατε, είτε με τη συνεργασία της μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για στρατιωτική συνεργασία. Είναι και αυτές ενέργειες οι οποίες υποθάλπτουν την αντίδραση άλλων χωρών των οποίων διακυβεύουν τα συμφέροντά τους. Έχουν και αυτές δηλαδή έναν παρεμβατικό επιθετικό χαρακτήρα που άλλες χώρες το νιώθουν ως παρεμβατικό και επιθετικό ενάντια στα δικά τους συμφέροντα. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία αντιστάση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης που να αφορά ουσιαστικά τα λαϊκά συμφέροντα, εκτός από το να διεκδικήσει με όλους τους τρόπους την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας, των διεθνών δηλαδή συμφωνιών, χωρίς καμιά συζήτηση συνδιαχείριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πάνω στη λογική της παρέμβασης ή του φόβου του πολέμου ή της παρέμβασης μεγάλων υπερελιστικών δυνάμεων που θα βάλουν όρους συνδιαχείρισης, αν θέλετε, των συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μεσόγειο συνολικά σε σχέση με τους ενεργειακούς πόρους, τέτοιους που να συμφέρουν και την δική τους την παρέμβαση για να πάρουν ένα κομμάτι μεγάλη εμπεριαλιστική πόλη, Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω και την παρέμβαση των ξεχωριστών χωρών ή περιφερειακές δυνάμεις, να κόψουν ένα κομμάτι δηλαδή από αυτή την πίτα στη βάση της αμφισβήτησης και της διευκόλυνσης της αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλης χώρας. Όλοι μας λέμε ότι έχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή
παραγωγικές δυνάμεις, όλες τις προϋποθέσεις για να χαράξει μια ανάπτυξη, μια οικονομία η οποία μπορεί να καλύψει συνολικά τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Εάν και σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Ολοκλήρωσε. Και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να στραφεί. Αλλά αυτό προφανώς θέλει την παρέμβαση και τη σφραγίδα του λαϊκού παράγοντα, γιατί οι κυβερνήσεις όλες έχουν δώσει έδαφος στις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Έχει καταρρεύσει το μύθευμα αυτό που προσπαθούν εδώ σε χρόνια να διοθετεύσουν στη συνείδηση του ελληνικού λαού, ότι η συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές δολοφονικούς μηχανισμούς είναι εχέγγυο για την ασφάλειά του, καταραίει και η παρέμβαση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της επιθετικότητας της Τουρκίας είναι στην κατεύθυνση να το ενισχύει, να το υποδαβλίζει και να ανοίγει περαιτέρω τη δυνατότητα διεκδικήσεων απέναντι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να σας ρωτήσω κάτι έτσι προβοκατόρικα. Αν άλλαζε η ιστορία, αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% που έφτασε να γίνει κυβέρνηση και ήταν το ΚΚΕ που έχει σταθερά ποσοστά 6-7% σε κάθε εκλογές κυβέρνηση σήμερα, ποια θα ήταν η εξωτερική πολιτική που εσείς θα κάνετε, τι θα κάνετε στην προκειμένη περίπτωση? Μόλις περιέγραψα. Θα στραφούμε στην λογική του ότι τα μέσα παραγωγής, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής αυτή τη στιγμή στη χώρα μας μπορούν να λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της κάλυψης των λαϊκών αναγκών. Έχουν τη δυνατότητα από όλες τις απόψεις και σε επίπεδο ορυκτού πλούτου και σε επίπεδο μέσου συγκεντρωμένου μέσου παραγωγής και σε επίπεδο εργατοτεχνικού προσωπικού, επιστημονικού προσωπικού να διεξάγουν μια οικονομία η οποία και να καλύψει ανάγκες μπορεί και να έχει και εξαγώγημο συνολικά προϊόν και υπηρεσία, και αυτό θα κατευθυνόταν ούτως ή άλλως στην ανταλλαγή με άλλες γείτονες ή πιο πέρα χώρες, στη λογική της αλληλεγγύης, της φιλίας μεταξύ των λαών και της αλληλοκάλυψης των αναγκών συνολικά. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει κανένας λόγος να διευθετούνται τα συμφέροντα, δεν υπάρχει τρόπος να διευθετούνται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, με συμμετοχή σε επιθετικούς υπερελευστικούς οργανισμούς, τσακίζοντας άλλους λαούς. Μάλιστα. Δεν έχει καμία δουλειά ο ελληνικός λαός, δεν έχει τίποτα ίχνος συμφέροντος από αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική. Εσείς δεν θα ψηφίσετε πρόεδρο της Δημοκρατίας, την προτινόμενη πρόεδρο για τη θέση του πρόεδρου, την κυρία Σκυλαροπούλου. Θα μείνετε στην λογική του παρών. Έχω καταλάβει σωστά? Ναι. Βέβαια. Εδώ να θυμίσω ότι το μακρινό 1985 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ψήφισε το Χρήστο Σαρζετάκη. Δεν κάνω κανένα συνδυασμό, απλώς είναι δικαστική συμπτωματικό αυτό. Είχε κάνει λάθος τότε? Κοιτάξτε, οι συγκυρίες της εκείνης εποχής δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση, δεν έχουν καμία σχέση. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνουν συγκυρίες. Νομίζω ότι είναι στάση αρχής. Γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, λέτε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ούτως ή άλλως υπηρετεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα με το οποίο εμείς διαφωνούμε, γι' αυτό και δεν ψηφίζουμε. Δεν είναι θέμα προσώπου, έτσι. Αλλά ούτε και θέμα συγκυριών. Νομίζω είναι θέμα θέση αρχής. Εκτός αν τότε το ΚΚΕ, επί Χαρίλαου Φλωράκη αημνής του, είχε κάνει λάθος, εντάξει, και τα λάθη στη ζωή είναι, αλλά να τα παραδεχόμαστε, δεν ξέρω. Ναι, βεβαίως, ξαναλέω, είναι προφανώς θέση αρχής, είναι στη βάση της λογικής του πραγματικού ρόλου που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να επικυρώνει, έτσι, τις αντιλαϊκές συνολικά αποφάσεις με τα διατάγματα και βέβαια να ενισχύει την θωράκιση του αστικού συστήματος συνολικά και βέβαια να λύνει, αν θέλετε, σε έναν βαθμό και τις εσωτερικές αντιπολιτεύσεις σε κάθε κόμμα, να μην υπάρχουν εκτεγμοί σε εκείνο το επίπεδο. Άρα με αυτή την λογική θωρακίστηκε η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος όλα αυτά τα χρόνια και επιβεβαιώνεται σε κάθε επίπεδο. Δεν έχει όμως τη σημασία του το γεγονός ότι και μάλιστα συντηρητικός, προερχόμενος από τη συντηρητική παράταξη Φιλελεύθερος, αυτό προσδιορίζεται, πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιλέγει μία δικαστικό η οποία μπορεί να μην έχει κομματική ταυτότητα, έχει πολιτικό στίγμα και προέρχεται στα νιάτα της, ήταν μέλος του Κόνγκρεσ Φεραίρος, δηλαδή μιας προοδευτικής αριστερής παράταξης. Δεν έχει τη σημασία ότι επιλέγει ένα τέτοιο πρόσωπο και όχι ένα σκληρό, συντηρητικό, δεξιό υποψήφιο? Προφανώς αυτό είπα και νωρίτερα, ότι η επιλογή έχει να κάνει σαφώς με αυτό. Στο να μην δημιουργήσει και στα υπόλοιπα κόμματα εσωτερικές τριγμούς, αντιπαραθέσεις, διαφωνίες.
κάτι δηλαδή που θα οδηγούσε σε μια ρευστότητα της κατάστασης απέναντι στο θεσμό. Τώρα αυτό το πόσο που περιμένει να σκεφτεί η αφετηρία του, σίγουρα επιλέγεται, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, ως παράγοντας σταθεροποίησης του θεσμού και σε πλήρη εφαρμογή στη λογική της κάλυψης αυτής της ανάγκης. Μάλιστα. Στην σταθερότητα του συστήματος και της εφαρμογής της ενεργειακής πολιτικής. Προφανώς έχει δώσει αυτά τα χέρια. Κατανοητός, αν και δεν ακούγεστε τόσο καλά, δεν ξέρω, κινηθήκατε ίσως. Δεν ξέρω, είμαι σε πολύ καλό σημείο, ναι. Ναι. Μ' ακούτε? Ελάχιστα. Δεν πειράζει, φτάνουμε στο τέλος. Είναι ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, εκλεγόμενο στην δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, χαιρετισμούς στην Βόρεια Ελλάδα, κύριε Στολτίδη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.